Τον κόκκινο, γεια σας. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Να κάνουμε το σταυρό μας, κύριε Υφυπουργέ, έτοιμο? Σχεδόν έτοιμο, ολοκληρώνεται η εκπαίδευση αυτή τη βδομάδα και πιστεύω ότι μέσα στην επόμενη βδομάδα μπορεί να ξεκινήσει η λειτουργία του. Δεν υπάρχουν τεχνικά θέματα, είναι θέματα τα οποία πλέον έχουν ολοκληρωθεί και νομίζω ότι θα μπει στη ζωή μας αυτός ο καινούργιος τετραψήφιος αριθμός. Ποιος θα είναι, μπορείτε να μας τον μαρτυρήσετε? Αυτή τη στιγμή είναι το 1450. Κρατάω μια μικρή επιφυλάξη ότι μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει, αλλά θα είναι ένα τετραψήφιο αριθμό που ξεκινάει από 14. Όπως είναι αυτή τη στιγμή το 1450. Μάλιστα. Πόσος κόσμος θα στελεχώνει αυτό το τηλεφωνικό κέντρο? Είναι ανάλογα με το. Καταρχήν, είναι μια, αν θέλετε, μια σύνδεση ιδιωτικού τομέα, διότι το τηλεφωνικό κέντρο έχει πάει σε ανάδοχο εταιρεία η οποία θα στελεχώνει το πρώτο και δεύτερο επίπεδο των τηλεφωνημάτων. Στο peak time θα είναι γύρω στα 30 άτομα. Αλλά και θα δουλεύει νομίζω μέχρι τις 5 το απόγευμα. Uh-huh. Όμως σε αυτό το τηλεφωνικό κέντρο είναι συμβεβλημένη και λειτουργή του Δημοσίου, του Υπουργείου Εργασίας και Ενωγών Ασφαλίσεων καθώς και του Υφυπουργείου Πρόνοιας για να απαντούν εξειδικευμένα ερωτήματα που θέτουν οι πολίτες, τα οποία δεν μπορούν να απαντηθούν από ένα λειτουργό. Σε σχέση με το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό, πάντως που είχαμε μιλήσει και μαζί την τελευταία φορά, δεν έχει αλλάξει κάτι. Άρα από εβδομάδα σε εβδομάδα περιμένουμε να μπει σε λειτουργία. Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Όχι, έχουμε χάσει ένα deadline, πρέπει να το πούμε. Το είπαμε αυτό, αλλά το θέμα είναι πότε ξεκινάει τώρα. Ο στόχος είναι να ξεκινήσει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα και νομίζω ότι θα τον πιάσουμε. Όχι νομίζω, είμαι 95% να μην πω 100%. Μάλιστα. Γιατί είναι μόνο η εκπαίδευση. Τώρα, αν κάτι προκύψει στην εκπαίδευση και χρειαστούν μια-δυο μέρες παραπάνω, πάλι μπορεί μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα να ξεκινήσει. Μάλιστα. Κάθε καλό να ευχηθούμε. Μακάρι να το δούμε. Θα είμαστε εδώ, θα κάνουμε ζωντανά θα πάρουμε τηλέφωνο, κύριε Υφυπουργέ. Σας το λέμε από τώρα, στον αέρα, να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Αυτό να το κάνετε και τουλάχιστον απαντώνται τα τηλεφωνήματα, θα απαντώνται. Γιατί μέσα στη σύμβαση προβλέπεται επιποινή, ας το ονομάσουμε, δηλαδή θα υπάρχει πέναλτι. Το 90% των τηλεφωνημάτων πρέπει να απαντώνται στα 5 χτυπήματα τηλεφώνου. Εάν στα 5 χτυπήματα δεν απαντηθεί το τηλέφωνο, θα σου λέει πόσο χρόνο θα περιμένεις ή θα σου δίνει την επιλογή να αφήσεις το τηλέφωνο σου και να σε πάρουν πίσω εντός 2 ώρων. Άρα δεν θα υπάρχει αυτή η επαναλαμβανόμενη προσπάθεια και να μένουν αναπάντητα τα τηλεφωνήματα. Μάλιστα, και θα πληρώνει ποινή αν δεν εξυπηρετεί τον κόσμο. Αυτό λέτε. Ακριβώς. Είναι μέρος του συμβολαίου αυτό. Είναι μέρος του συμβολαίου. Ακριβώς. Μάλιστα. Και αυτοί οι δείχτες θα μετρώνται και θα δίνονται αναφορά ημερησίως, εβδομαδίως και μηνιαίως.